Τα Χανιά είναι μια από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου και οι δημότες επισημαίνουν πως θα έπρεπε να έχει ληφθεί περισσότερη μέρημνα ώστε η πόλη και ειδικά το κέντρο της να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο σε πεζούς και ποδηλάτες. Πιο πολύ αυτοκίνητα και δεν έχει και πεζοδρόμια ή ποδήλατα να μπορούν να περνάνε. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο, οι κλειστές διαβάσεις των πεζών που αν είναι κάποιος ηλικιωμένος ή κάποιο μωρό με καρότσι, πολύ δύσκολο να περάσει. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια και η πεζοπορία και οι άνθρωποι με ποδήλατο αυξάνονται. Βέβαια είμαστε και Έλληνες και χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ το αυτοκίνητο, θέλουμε να είναι ακριβώς στην πόρτα μας. Οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και οι λακκούβες δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τους πεζούς και κυρίως τους ηλικιωμένους. Ότι δεν είναι ίσια τα πλακάκια, ότι μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά. Εντάξει, τα πεζοδρόμια μας πρέπει να φτιαχτούν και μετά η διάθεση. Γιατί ο τόπος μας είναι όμορφος. Στο μεταξύ, ο Δήμος Χανίων με κεντρικό σύνθημα «Βιώσιμη κινητικότητα», προετοιμάζοντας τις αλλαγές στην πόλη μας, το πρωί στην οδό Τζανακάκη, διοργάνωσε σειρά δράσεων που περιελάμβανε διαγωνισμούς με ποδήλατα, πατίνια και θεατρικό παιχνίδι. Ενώ στα σχέδιά του είναι να γίνει ποδηλατόδρομο στη συγκεκριμένη οδό. Θα ξεκινάει από την οδό Τζανακάκη και θα φτάνει μέχρι τη Νέα Χώρα, μέχρι το Πανελλήνιο και φυσικά με ταυτόχρονη διεύρυνση των πεζοδρομίων. Αποφασίσαμε και ήδη έχει σχεδιαστεί για να συμπεριλάβουμε στην οδό Σκαλίδη τον ποδηλατόδρομο, ούτως ώστε κάποια στιγμή θα ξεκινάμε από την Τζανακάκη, θα φτάνουμε στη Νέα Χώρα με το ποδήλατό μας ή με τα πόδια μας με ευχέρεια και αυτό είναι το πρώτο πλάνο, το πρώτο σχέδιο. Στη συνέχεια βέβαια αυτό θα έχει επιστροφή. Υπολογίζουμε ότι σε ένα χρόνο από σήμερα αυτό το έργο θα μπορεί να ξεκινήσει. Τώρα υποβάλλεται για να χρηματοδοτηθεί από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ήδη υπάρχει η πρώτη έγκριση. Θα πρέπει να πάρουμε τους περιβαλλοντικούς όρους και εν συνεχεία να κάνουμε το διαγωνισμό. Παντού πρέπει να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε μια πόλη που ήδη είναι ρημοτομημένη και τι προσπάθειες μπορούν να γίνουν από την πλευρά του Δήμου και των πολιτών. Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η υποστήριξη των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.